Καλησπέρα σας αγαπητοί αδελφοί. Θα συνεχίσουμε και απόψε από την προς Εβραίους επιστολή εκεί που μείναμε την περασμένη στο εδάφιο 25 και διαβάζω από το 12 κεφάλαιο ή το β' κεφάλαιο προς Εβραίους επιστολή από το 25 εδάφιο. Προσέχετε, μη καταφρονήσετε το λαλούντα, διότι αν εκείνοι δεν απέφυγον καταφρονήσατε στο λαλούντα προς αυτούς επί της γης, πολλό μάλλον εμείς, εάν αποστραφούμε το λαλούντα από τον ουρανόν, του οποίου η φωνή τη γην εσάλευσε τότε, τώρα δε υποσχέθη λέγον, έτι άπαξ εγώ σίω, ουχή μόνο τη γη, αλλά και των ουρανών. Το δε έτι άπαξ δειλή, των σαλωμένων την μετάθεση, ως χειροποιήτων, δια να ίνωση τα μη σαλευόμενα. Ο Κύριος αγαπητοί να μας ευλογήσει, και θα συνεχίσουμε απόψε να ζητήσουμε την ευλογία του Θεού για το βράδυ μας, εκείνος να μας εμπνεύσει τη σωστή ερμηνεία από το Λόγο Του και επίσης να δυναμώσει τις καρδιές μας, ούτως ώστε αυτή τη δύσκολη εποχή που ζούμε να χαιρόμαστε και να απολαμβάνουμε τη ζωή εν Χριστώ. Ας του ζητήσουμε την ευλογία του Πατέρα μας. Πολύ σε ευχαριστούμε εν το ονόματι του Χριστού για τη χάρη σου. Σε ευχαριστούμε για το έλεος που έδειξες για μας στο Σταυρό. Σε ευχαριστούμε για το μέλλον και τη ζωή που εξασφάλισες για μας δια του Χριστού στη δόξα. Σε ευχαριστούμε απόψε, Πατέρα, για την ευκαιρία που έχουμε να μελετήσουμε το Λόγο. Δώσε μας και οδηγία, ούτως ώστε ο Λόγος Σου να ερμηνευτεί σωστά, σύμφωνα με το δικό Σου θέλημα, και να μεγαλυνθεί και να δοξαστεί το όνομά Σου στη ζωή μας. Σκέπασέ μας με το έλεό Σου, γιατί ζητάμε στο όνομα και δια χάρη του Χριστού του Σωτήρος ημών. Αμήν. Είχαμε πει, αγαπητοί, στο προηγούμενο ότι ο Απόστολος λέγει για πανήγυριν εκκλησίας πρωτοτόκων καταγεγραμμένων εν της ουρανής στο εδάφιο 23. Και είπαμε τη μεγάλη χαρά που έγινε όταν ο λυτρωμένος πίστεψε, μετανόησε και γράφτηκε το όνομά του στο βιβλίο της ζωής. Και τώρα μας λέγει αυτό ο αριθμός των καταγεγραμμένων. Μια μέρα εκεί στην παρουσία του Θεού θα γίνεται ένα μεγάλο πνευματικό πανηγύρι. Και λέει τη λέξη πανηγύρι για να καταλάβουμε στη δική μας εικόνα τι μεγαλείο θα είναι εκείνη την ημέρα. Και αναφέραμε το περιστατικό που κύκλος στο θρόνο είναι 24 πρεσβύτεροι, είναι πλήθος Αγίων, είναι άγγελοι και όλοι ψέλνουνε με μια φωνή και μια καρδιά. Δόξα στον Θεό. Και την αιτία για την οποία λένε δόξα στον Θεό είναι γιατί το αρνίον, το εσφαγμένον, τους αγόρασε.
και είμαστε αγορασμένοι άνθρωποι που ανήκουμε στη βασιλεία του. Και μας είπε στη συνέχεια, αγαπητοί, ότι είμαστε άνθρωποι που ανήκουμε στην Καινή Διαθήκη, όπου μεσητεύει τώρα όχι ο παλιός ιερέας, αλλά ο καινούριος, ο Χριστός, που είναι ο ιερέας μας. Και στέκεται εκεί στα δεξιά του Πατέρα και εξασφαλίζει για μένα, ναι, και για σέναν μια αιώνια τακτοποίηση μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού. Και απόψε θέλει να μας φέρει σε μια κατάσταση πνευματική, καθώς απολαμβάνουμε αυτές τις δοξασμένες ευεργεσίες του Θεού. Η πρώτη λέξη του εδαφίου 25 που διαβάσαμε λέει «προσέχετε». Προσέχετε. Αγαπητοί, η πνευματική ζωή δεν είναι μια επιπόλαια πορεία. Δεν είναι μια πορεία που την κάνω εγώ, νομίζω ότι αυτό είναι σωστό, ότι έτσι πρέπει να περπατήσω, γιατί και άλλοι περπάτησαν και περπατάνε σε αυτό το δρόμο. Αλλά έχει ως συγκεκριμένη μορφή και απέτηση. Και εδώ λέγει ο Λόγος του Θεού σε όλους εκείνους που μετέχουν σε αυτή την πνευματική εικόνα που μας προέγραψε ο Λόγος του Θεού, είναι να προσέχουμε πρώτον να μη καταφρονήσετε το λαλούντα. Να μη καταφρονήσετε το λαλούντα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να μην βρεθεί κάποιος και πει δεν πειράζει. Και το λένε πάρα πολύ. Δεν πειράζει. Ο Θεός είναι αγάπη. Και επειδή ο Θεός είναι αγάπη και ο Θεός έχει έλεος και ο Θεός συγχωρεί, δεν πειράζει πως εμείς περπατάμε. Αγαπητοί, εδώ ο λαλούντας στη νέα οικονομία είναι ο Υιός του Θεού. Είναι εκείνος που ήρθε, μας μίλησε τις αλήθειες του, μας έδωσε τον τρόπο της καινούργιας πορείας και μας είπε «σ' αυτόν θα περπατάτε». Ο Κύριος μας δεν αγνούσε μερικές αλήθειες, ότι εμείς μείνουμε εδώ στον κόσμο. Ο Κύριος μας ήξερε ότι εδώ στον κόσμο θα έχουμε την επιβουλή του κόσμου και του εχθρού. Γι' αυτό στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου, στην τελευταία προσευχή που έκανε εκεί στο Ιωταζήτα κεφάλαιο, του είπε «Πατέρα, δεν ζητάω αυτούς να τους σηκώσεις από τον κόσμο, αλλά να τους φυλάξεις μέσα στον κόσμο». Και ο τρόπος, αγαπητοί, που θα φυλαχτούμε και θα αποκτήσουμε άμυνα πνευματική από εκείνον που είναι μέσα στον κόσμο, γιατί και αυτό μας το είπε ο Κύριος μας, ότι ο άρχοντας του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος,
και ο άρχοντας του κόσμου του δουλεύει με τους ανδικούς του ανθρώπους της απιστίας που έχει στον κόσμο, μας καλεί εμάς αγαπητοί να σταθούμε κοντά σε εκείνον, ενωμένοι με εκείνον, όπως παρουσίασε σε αυτή την παραβολή του αμπελιού με το κλίμα. Και έβαλε το δούλο του τον Παύλο και τον Πέτρο να γράψουνε ότι ο λόγος του Θεού είναι ωφέλιμος. Τι είναι ωφέλιμος για τη διδασκαλία μας, για να μας σηκώνει και για να μας κρατά εκεί που θέλει ο Θεός. Κατά συνέπεια, μέσα στο Λόγο του Θεού λαλεί ο Άγιος Θεός και καλεί εμάς να το προσέξουμε πολύ, ούτως ώστε να μην το πάρουμε ξέσκουρα το πράγμα. Όταν ο Λόγος του Θεού μιλάει, εγώ πρέπει να ακούω και στη συνέχεια να υπακούω. Αισθάνομαι αδύνατος να τα καταφέρω, να φέρνω το αίτημά μου στον Πατέρα, να μου δώσει δύναμη, να μου δώσει το χέρι του πιασμένος να ανεβώ ψηλότερα. Κατά συνέπεια αγαπητοί, όταν λέγει ο Λόγος του Θεού, ελάτε σε μένα, όλοι οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω. Πότε καταφρονούμε το λαλούντα? Όταν δεν πηγαίνουμε σε εκείνον να του το ζητήσουμε. Από εκείνον θα πάρουμε εκείνο που χρειάζεται για να περπατήσουμε αποτελεσματικά και νικηφόρα μέσα σε τούτη τη ζωή. Ο Κύριος λέγει αγαπητοί, εκείνονε που έρχεται σε μένα, εγώ δεν θα τον βγάλω έξω. Πότε καταφρονούμε τον λαλούντα? Όταν πιστεύουμε ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να μπούμε μέσα και χρησιμοποιούμε άλλα πρόσωπα για να μπούμε μέσα, τότε αγαπητοί καταφρονείται εκείνος που λαλεί σε μας. Μας λέει να πάμε σε εκείνον όπως είμαστε και ό,τι βάρη έχουμε, και εκείνος θα μας ακούσει. Αγαπητοί, πάρα πολλές φορές μιλάμε και λέμε για τα αποτελέσματα από εκείνα που κάνουμε μέσα στο έργο του Θεού. Εμείς, για να μην καταφρονούμε το λαλούντα, θα πρέπει να πιστεύουμε σε εκείνο που λέει. Ο Κύριος λέγει ότι ο λόγος του δεν θα επιστρέψει κενός. Όταν αγαπητοί, κάθε κουβέντα και κάθε παρότρινση και κάθε απαγόρευση, δεν πια να κοιτάζουμε να κάνουμε δικές μας θεωρίες, αλλά ακουμπάμε με εμπιστοσύνη στον Χριστό και έρχονται τα ευλογημένα και νικηφόρα αποτελέσματα στη ζωή μας. Προσέχετε λοιπόν να μην καταφρονήσετε το λαλούντα
Και γιατί το λέει καθαρά εδώ, διότι αν εκείνοι δεν απόφυγαν, καταφρονήσανε στο Λούντα προς αυτούς επί της γης, διότι αν εκείνοι, και μας φέρνει πάλι στο όρο Σινά, σε εκείνη τη μεγάλη σκηνή που εκάλεσε το λαό να πάει γύρω, αλλά να μην ανεβεί πάνω από τη γραμμή που έβαλε, να μην ανεβούνε πιο πάνω, και ακούσανε το Θεό από το όρος να μιλάει στο Μωυσή με βροντές και αστραπές. Και έγινε, φοβήθηκαν και είπανε στο Μωυσή, δεν μπορούμε να τα ακούμε. Να τα πεις σε σένα, ναι, και εσύ να τα πεις σε εμάς. Αγαπητοί, λέγει ο Λόγος του Θεού εδώ ότι να μην καταφρονήσουμε το Λαλούντα. Εκείνος θέλει να μιλήσει στον κάθε έναν από μας ξεχωριστά και μας μιλάει και πρέπει να τον ακούμε, γιατί αυτό είναι το δικό μας συμφέρον. Αγαπητοί, για τη ζωντανή Εκκλησία του Χριστού, η οποία είναι το σώμα του Χριστού, που έχει κεφαλή το Χριστό. Γιατί μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Κύριος έβαλε στην Εκκλησία του άλλους δασκάλους, άλλους ποιμένες, άλλους ευαγγελιστάς, και ο σκοπός είναι ένας, να τελειοποιηθούν οι Άγιοι του Θεού. Κατά συνέπεια, ποια είναι η θέση δική μας όταν ακούμε το Λόγο του Θεού? Αγαπητοί, να ξεχνάμε τον άνθρωπο που μιλάει, διότι δεν είναι αυτός, άλλος τον έχει καλέσει, ο Χριστός. Και ο σκοπός του που μας μιλάει είναι εμείς να σταθούμε σωστά και να τον ξάσουμε στη ζωή μας και να τον ακολουθήσουμε. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να παίρνουμε το Λόγο του Θεού μέσα μας, να μας μιλάει μέσα στην καρδιά μας, να μας δίνει δύναμη στο πνεύμα μας για να σταθούμε εκεί που θέλει ο Άγιος Θεός. Αν αγαπητοί, ερχόμαστε σε άλλους διαλογισμούς και τα πράγματα τα βάζουμε σε άλλη βάση. Α, αυτός δεν ξέρει τι λέει. Ή τα λέει πολύ αυστηρά, ή τα λέει δεν είναι με το σύγχρονο πνεύμα. Δεν απορρίπτουμε τον άνθρωπο που ο Θεός κάλεσε να μιλήσει σε μας. Απορρίπτουμε και καταφρονούμε εκείνον που μας μιλάει, που είναι πίσω από τον άνθρωπο ο Θεός. Το Πνεύμα του το Άγιο, που έχει ένα σκοπό και ένα σχέδιο, τη δική μας τελειοποίηση. Και φέρνει αυτό το παράδειγμα τότε, γιατί εκείνοι που δεν πρόσεξαν για να ακούνε το Λόγο του Θεού, τα αποτελέσματα ήσανε πολύ φοβερά σε όλες τις περιστάσεις. Και ο Κύριος, αγαπητοί, είναι Κύριος που θέλει την πλήρη υπακοή εκείνου που τον ακολουθεί και τον λατρεύει. Και είναι τρομερή σκηνή
Θεός μίλησε στο Μωυσή και στον Αρών. Όταν ο λαός παραπονείτο και διαμαρτύρετο εναντίον τους και εναντίον του Θεού. Και όλη η διαμαρτυρία ήταν γιατί δεν είχαν νερό και διψάγανε. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, Μωυσή, πάρε το ραβδί σου που σου δώσα και πήγαινε στην πέτρα και πέσε στην πέτρα να βγάλει νερό να πιει ο λαός. Ο Μωυσής πήγε στην πέτρα, πήρε το ραβδί, πήγε στην πέτρα, αλλά στην πέτρα ο Μωυσής είπε στο Θεό, είπε στο λαό, συγγνώμη, εσείς είσαστε απειθείς και θα σας δώσουμε νερό από την πέτρα, η πέτρα θα βγάλει νερό. Και επίσης χτύπησε την πέτρα με το ραβδί για να βγάλει νερό. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς εν σχέση με αυτό το μέρος που διαβάσαμε, ο Θεός λέγει κατόπιν στο Μωυσή και στον Αρών, εσείς δεν με αγιάσατε και δεν με δοξάσατε μπροστά στον Θεό, διότι είπατε και κάνατε άλλα πράγματα που εγώ δεν σας είπα. Αγαπητοί, στις σχέσεις μας με τον Θεό είναι πάρα πολύ σοβαρό, ούτως ώστε να προσέχουμε εκείνο που μας λέει με το λόγο του ή εκείνο που μας λέγει με την αγάπη του μέσω των ανθρώπων του που έχει δώσει μέσα στην Εκκλησία, να τα ακούμε και να τα βάζουμε ακριβώς στη ζωή μας. Το αποτέλεσμα, επειδή δεν άκουσαν και επειδή δεν το έκαναν όπως τους είπε, τους είπε ο Θεός ότι εσείς δεν θα μπείτε στη γη της επαγγελίας. Αγαπητοί, για σένα ναι και για μένα ναι, μας έχει αγοράσει, είμαστε δικοί του, δια της πίστεως απολαμβάνουμε την επαγγελία, αλλά δεν μας έχει αποκαλύψει το πιο πέρα. Μας έχει αποκαλύψει εκείνον που του έδωσε τα 5 τάλαντα και τα έκανε τα 10 τάλαντα, τι έγιναν. Εκείνος ο οποίος είχε τα 2 τάλαντα και τα εκμεταλλεύτηκε και γίνανε άλλα 2. Εκείνον που είχε 1 τάλαντο και το κρύψε και δεν το χρησιμοποίησε καθόλου, τι έγινε. Αγαπητοί, αλλά για μας, οι οποίοι αγαπητοί ακούμε το λόγο του και λέει να πάμε πίσω του, να περπατήσουμε στα βήματά μου, στα βήματά του, όποιοι δεν το κάνουμε όπως εκείνος λέγει, τι θα γίνει, θα το μάθουμε εκείνη την ημέρα. Γι' αυτό ο Κύριος μας φανέρωσε ότι εμείς οι πιστοί, και το είπαμε στο προηγούμενο, θα παρουσιαστούμε στο βήμα του Χριστού για να δώσουμε λόγο για όσα πράξαμε αγαθά ή κακά. Αγαπητοί, λέγει, εκείνοι τότε οι οποίοι δεν άκουσαν και καταφρόνησαν κατά ένα τρόπο το λαλούντα, είδαμε τα αποτελέσματα που ήρθαν στη ζωή τους. Και έρχεται τώρα και λέει,
πολλό μάλλον εμείς, εάν αποστραφούμε το λαλούντα από τον ουρανό, πολλό μάλλον εμείς. Εμείς που Χριστός μας συγχώρησε, που ο Χριστός πήρε τη θέση μας στο Σταυρό, που ο Χριστός μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο για να μας οδηγεί στην αλήθεια Του, που έγραψε το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής. Εάν καταφρονήσουμε τον λαλούντα. Και αγαπητοί, αναφέρεται αυτό όλα εκείνα που μας έχει πει στο δικό του το λόγο, στη δική του την αλήθεια, τη ζωή που πρέπει να ζήσει ο κάθε λυτρωμένος. Και μια μεγάλη αλήθεια είναι που μας λέει ο Λόγος του Θεού. Ο ίδιος ο Κυριός μας το είπε όταν ήταν εδώ μαζί μας. Και είπε, όποιος με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, θα τον ομολογήσω κι εγώ στον Πατέρα μου. Τι μεγάλη υπόθεση είναι αυτή. Δεν υπάρχει περιθώριο για χριστιανό άνθρωπο να μην ομολογεί τι έκανε ο δοξασμένος Κύριος στη ζωή του. Εκείνος που μιλάει για την αγάπη του Χριστού, για την αλήθεια του Ευαγγελίου του Χριστού, για το μέλλον και τη ζωή την αιώνια, δεν είναι φανατικός. Είναι άνθρωπος που δεν καταφρονεί το λαλούντα. Και προχωρεί τώρα στο επόμενο χωρίο, του οποίου η φωνή τη γίνε σάλευσε τότε. Τώρα δε υποσχέθη λέγον, έτι άπαξ εγώ σύω όχι μόνο τη γη αλλά και των ουρανών. Λέγει ότι εκείνος τότε, όταν γινόσαν αυτά τα πράγματα, έσυσε τη γη, εσάλευσε τη γη. Και αγαπητοί, είδανε οι Ισραηλίτες, οι ταξιδιώτες από τη γη της Αιγύπτου στη γη Χαναάν, τόσα μεγάλα και θαυμαστά πράγματα. Αλλά επειδή καταφρόνησαν το λαλούντα, ενώ θα έμπαιναν στη γη Χαναάν κατευθείαν, τι έκαναν, περιπλανήθηκαν 40 χρόνια στην έρημο. Και επειδή καταφρόνησαν το λαλούντα, δεν μπήκε κανένας άλλος εκτός από τον Ιησού του Ναβί και το Χάλευ, οι οποίοι δεν καταφρόνησαν το λαλούντα. Ο Κύριος αγαπητή δεν λέει και ξελέει. Εκείνο που υπόσχεται στο λόγο του θα το κάνει. Κατά συνέπεια, φέρει το παλιό παράδειγμα για να το φέρει στη δική μας ζωή. Και έρχεται τώρα και μας παρουσιάζει τι θα γίνει καθώς θα προχωρεί η ώρα του Θεού, η ώρα που θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου. Έτι άπαξ εγώ σύω, όχι μόνο τη γη, αλλά και τον ουρανό. Έρχεται μια μέρα, όλα τούτα τα μεγαλεία που υπάρχουν στη γη, τα ανεξερεύνητα πράγματα τα οποία όλο ένα ανακαλύπτουν οι άνθρωποι και τα μηχταχειρίζονται στη δική τους τεχνολογία, όπως αυτό που κάνουμε εμείς τώρα. Αγαπητοί, έρχεται μια μέρα που όλα θα τα σύσει και θα τα κουνήσει και θα τα διώξει από τη θέση τους. Και δεν θα είναι μόνο η γη, όπως μας παρουσιάζει στην Αποκάλυψη με αυτές τις μεγάλες
καταστροφές που θα γίνουν, ναι, αλλά μας παρουσιάζει αλλά ολόκληρο το σύμπαν θα έρθει σε μια κατάσταση που θα κουνηθεί και θα καταστραφεί. Ο Απόστολος Πέτρος γράφει ότι τα στοιχεία της φύσεως πειρακτούμενα θέλουση διαλυθεί. Τα στοιχεία, όλα εκείνα τα οποία συνθέτουν τον ανόργανο κόσμο μέσα στον οποίο ζούμε, θα καούνε. Κανένας δεν μπορεί να τα κάνει αυτά, αγαπητοί. Μόνον ο παντοδύναμος και παντοκράτορ Θεός. Και έτσι λοιπόν έρχεται μια μέρα η οποία, αγαπητοί, θα γίνει και θα φέρει αυτή την κατάσταση στην οικουμένη. Και ο λόγος είναι διότι κατεφρόνησαν το λαλούντα. Ο πρώτος λόγος ήταν διότι κατεφρόνησαν το λαλούντα. Ο δεύτερος λόγος που θα γίνει αυτό το πράγμα είναι γιατί κατεφρόνησαν το λαλούντα. Φώναξε από το σταυρό εκεί στο Γολγοθά, Πατέρα, μην τους το λογαριάσεις. Και αναστημένος έστειλε τους δικούς του να πάνε σε όλο τον κόσμο να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, σπάσαν την κτήση και όποιος πιστέψει και βαφτιστεί θα σωθεί. Και φούντωσε η Εκκλησία του Χριστού. Έγινε αυτό το θαύμα. Μέσα σε ορισμένα χρόνια το Ευαγγέλιο να έχει πάει παντού. Διότι οι άνθρωποι άνοιξαν τις καρδιές τους να ακούνε αυτό το θαυμάσιο μήνυμα του Θεού. Αλλά ο Κύριος μας προείπε ότι θα έρθει μια μέρα που η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Και λέει θα έρθει μια μέρα και άραγε όταν θα έρθω θα βρω την πίστη στη γη. Θα βρει εκκλησίες, θα βρει καμπαναριά, θα βρει μεγάλους ιεράρχες, θα βρει ανθρώπους που θα κηρύττουν με δυνότητα, αλλά μέσα από όλα θα λείπει εκείνος που έκανε το έργο του Σταυρού. Και έτσι, αγαπητοί, αυτή η αποστασία μας λέγει εδώ ότι θα φέρει και αυτή την κρίση στην οικουμένη. Ο Κύριος, αγαπητοί, να μας δώσει νόηση να καταλαβαίνουμε το λόγο Του, να ενεργούμε σαν Άγιοι ουρανίου προσκλήσεως μέτοχοι και να προχωρούμε δύσκολος ο δρόμος, ανήφορος ο δρόμος, αλλά μας κρατάει εκείνος από το χέρι Του. Ο Κύριος, αγαπητοί, να μας ευλογήσει όλους πλούσια απόψε. Να κάνουμε προσευχή. Πατέρα μας, πολύ σε ευχαριστούμε γιατί με τη θαυμασιότητά Σου που έγραψε στο λόγο Σου εκφράζεις όλη την ιστορία, όλη τη διάθεση, όλη τη βουλή του ανθρώπου, την αγάπη εκείνου που αγόρασες και τον τρόπο με τον οποίο στέκεται. Κύριε, ευλόγησε απόψε τις καρδιές μας, σκέπασέ μας με έλεος και δώσε μας δύναμη να σε δοξάσουμε. Στο όνομα του Χριστού τα ζητώμε όλα αυτά. Αμήν. Αγαπητοί, θα συνεχίσουμε την προσευχή μας
με όλα τα αιτήματα που έχουμε και θα συνεχίσουμε μέχρι που να ανοίξει ο δρόμος να γυρίσουμε πάλι στο Peel Street και έτσι να απολαμβάνουμε και την κοινωνία ο ένας με τον άλλο. Καληνύχτα σας και ο Κύριος μαζί μας.